Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά? Γιάννη Σκούτα, μην με παίρνεις τηλέφωνο γιατί κάνω live. Ευχαριστώ. Τι να δείξω, παντόφλα? Η ίδια είναι, ρε παιδιά. Απλά έχω πολύ ιδιαίτερες κάλτσες. Είναι χριστουγεννιάτικες. Γιατί φοράω χριστουγεννιάτικες δεν ξέρω, αλλά είναι χριστουγεννιάτικες μου κάλτσες. Είπα να τις φορέσω. Γιατί δεν τις φοράω μόνο τα Χριστούγεννα, τις φορέσα και σήμερα. Λοιπόν, φανταστική συνταγή. Συνταγή που πραγματικά όλοι γουστάρετε. Θέλετε να μάθετε πώς φτιάχνετε. Σε 5 λεπτά θα τη φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε πραλίνα φουντουκιού, αλλά την εύκολη πραλίνα φουντουκιού. Γιατί φυσιολογικά για να κάνουμε πραλίνα φουντουκιού, εσείς δεν μπορείτε να την κάνετε. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να κάνεις καραμέλα τα φουντούκια. Καραμέλα φουντούκια, σκεφτείτε, κάνουμε ένα παστέλι. Με το παστέλι αυτό το σπάμε και το χτυπάμε στο μίξερ. Οπότε, άμα το μίξερ σας δεν είναι super επαγγελματικό τύπου super duper, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ και θα χαλάσετε το μίξερ σας. Οπότε έχω βρει μια συνταγή για πραλίνα σοκολάτας που μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι σας. Είναι γευστικότατη, είναι πεντανόστιμη, είναι συγκλονιστική. Συνολικά θα μας βγάλει περίπου μισό κιλό πραλίνα και θα τη φτιάξουμε σε ένα μιξεράκι. Σε χρόνο ρεκόρ. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να χαιρετήσω κάποιους στο Facebook. Γιάννα Τσούτα, Μαρία Καλόγερα, Βίκη Μπίστα, Σοφία Νίκος Ταξίδη, Εύη Ζαραβέλα, πάμε και στο Instagram, Πάνος 3α, ωραίος, διαφήμιση, Γιαγγελίδη, Νικολνίαξ, Κλούρζ Πορφυριίδου, Θεόνι Δήμ, Άννα Νένκοβα, Αβραάμ Πρίβ, Κάτια Κόρ, Νίκη Χόνδου, μα με ποιους μιλάω, τι ονόματα είναι αυτά, Παναγία μου. Είναι τελεία ένα και δεν είναι τελεία ένα. Λένη Λαζαρίδου, Γογού Αναστασία, πάμε και στο Facebook. Περιμένετε. Αυτοί είμαστε. Η Δαχτυλίδη, Κλεωμένης Παπαγιανούλας, καλησπέρα φίλε. Ελένη Νοτσίκα, γεια σου Άκη. Ρίκο Σουάβε. Τι λες, φίλε, τι γίνεται, ισπανική σειρά στο Netflix, Αγγελική Κουλουμπή Μιγιάκη, Βαλεντίνα Αθανασίου, Θεοπίστη Δάφνη, Ανθή Δελγιάννη, γεια σας όλους. Λοιπόν, είναι 4.243 στο Instagram και 5.400 στο Facebook, 5.500. Με το που πάει 5.700 στο Facebook ξεκινάμε γιατί έχουμε φτάσει στο 10.000. 5.500, μισό λεπτάκι, 4.288 στο Instagram. Περιμένουμε λίγο ακόμα και πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Καλά, θα την κάνετε όλοι 100%. 5.6 στο Facebook, οπότε μείναν άλλοι 100. Ναι, 5.7. Σηκωθήκαμε. Και 4.5 στο Instagram. Θα ανέβει κι άλλο, είμαι σίγουρος. Αλλά αυτοί που δεν θα δουν το live, αυτοί θα χάσουν. Μία παράκληση. Για αυτούς που έχουν την καλή θέληση να γράφουν τη συνταγή στα αγγλικά, είναι ό,τι πιο εύκολο έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι σχετικά πολύ αστείο. Όπως την παντόφλα μου. Ναι. Λοιπόν, για να φτιάξετε πραλίνα φουντουκιού στο σπίτι, χρειαζόστε αυτά τα υλικά που βλέπετε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Φουντούκι. Άχνη ζάχαρη, κακάο, σπορέλαιο και σοκολάτα. Τα έχουμε όλα? Τα έχουμε όλα. 100%. Λοιπόν, όπως σας είπα, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, φυσιολογικά για να κάνουμε πραλίνα φουντουκιού, γιατί η πραλίνα φουντουκιού δεν ονομάζεται αυτό που έχει σοκολάτα μέσα. Πραλίνα φουντουκιού ονομάζεται μόνο αυτό που έχει φουντούκια. Ίσως και να μην έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας πραλίνα φουντουκιού, γιατί η πραλίνα φουντουκιού είναι κάτι πάρα πολύ γκουρμέ. Πάρα πολύ τρομερό, αλλά αυτό που παίρνουμε το έτοιμο, το σκεύασμα, ναι, είναι πραλίνα φουντουκιού σοκολάτας. Ή πραλίνα, όχι, η πραλίνα ονομάζεται το φουντούκι, δεν ονομάζεται σοκολάτα. Οπότε λέγεται πραλίνα σοκολάτας,
Παρελίνα σοκολάτα. Λοιπόν, φυσιολογικά η συνταγή, να σα πω πώ γίνεται για να μην έτσι υπάρχει μια παρεμηνία. Σκεφτείτε πώ κάνουμε το σουσάμι, το παστέλι. Ακριβώ με τον ίδιο τρόπο κάνουμε τα φουντούκια. Δηλαδή, κάνουμε μια καραμέλα με ζάχαρη, βάζουμε τα φουντούκια, φτάνουμε την κατάλληλη θερμοκρασία, τα βγάζουμε εκτό, τα αφήνουμε κρυώνει και μετά, έτσι όπω είναι το παστέλι με φουντούκια το τεράστιο, το σπάμε σε κομμάτια και το χτυπάμε στο μίξερ. Η αναλογία είναι περίπου 1-1. Ένα ζάχαρη, ένα φουντούκι. Οπότε αυτό με το πολύ πολύ χτύπημα και το πολύ δυνατό μίξερ γίνεται μια ωραία πάστα σαν ταχίνι. Αυτό ονομάζεται πραλίνα φουντουκιού. Εντάξει, το κρατάμε στην άκρη. Πραλίνα φουντουκιού ονομάζεται αυτό το πράγμα. Αυτό το spread που παίρνουμε, το έτοιμο, είναι πραλίνα φουντουκιού με σοκολάτα. Τώρα, εσείς επειδή δεν μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία σπίτι, δηλαδή το πιο εύκολο για μένα να σας δείξω πώς κάνουμε μια καραμέλα κατευθείαν και να κάνω το όλο πράγμα. Αλλά άμα το μιξεράκι σας σπίτι δεν είναι δυνατό, αύριο το πρωί θα πάρω 1 εκατομμύριο μηνύματα και θα λένε Άκη, πλήρωσέ μας το μίξερ γιατί το κάψαμε. Και δεν θέλω κάτι τέτοιο. Οπότε τι έκανα, πήρα και έβγαλα μία συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Ουσιαστικά θα είναι ό,τι πιο νόστιμο σε πραλίνα σοκολάτα έχετε δοκιμάσει. Και μπορείτε να το φτιάξετε 100% όλοι σας, έχετε δεν έχετε δυνατό μίξερ. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Θα φέρω όλα μου τελικά εδώ. Φουντούκια, λάδι. Κακάο άχνη και σοκολάτα γάλακτος. Σε περίπτωση που δεν έχετε γάλακτος βάλετε κανονική, αλλά με τη γάλακτος βγαίνει πολύ πιο τρομερό. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τι θα κάνουμε, για να έχετε έτσι μια ιδέα τι θα κάνουμε, για να μην βρεθείτε εκτός απρόοπτου. Λοιπόν, σε περίπτωση που τα βάλω όλα αυτά να τα χτυπήσω στο μίξερ, το μίξερ θα καεί. Εντάξει. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε. Πρέπει να κάνετε ακριβώς αυτό που σας λέω εγώ. Το κόλπο για να γίνει σωστά η πραλίνα σοκολάτας είναι ουσιαστικά να χτυπήσουμε τα φουντούκια πάρα πολύ ώρα μαζί με το λίγο λαδάκι που σας δίνω. Κανονικά δεν βάζουμε λάδι. Αλλά για να βοηθήσουμε την όλη διαδικασία το μίξερ σας, γιατί το μίξερ είναι μικρούλι, δεν έχει δύναμη. Τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να βγάλουμε τα έλαια που έχει το φουντούκι έξω και ουσιαστικά να κάνουμε την πραλίνα μας. Αυτό το πράγμα για να το πετύχουμε, πρέπει να χτυπήσουμε μόνο τους τα φουντούκια μαζί με το σπορέλαιο. Σε περίπτωση που βάλω οποιοδήποτε άλλο υλικό μέσα να χτυπήσω τα φουντούκια μαζί με το σπορέλαιο, είναι πάρα πολύ σφιχτό το μείγμα, δεν μπορεί να το χτυπήσει το μίξερ και το μίξερ θα καεί. Θα πάρει φωτιά. Εδώ μεταξύ, λέω, φαντάζεστε να πάρει φωτιά το μίξερ το δικό μου και να καεί. Δεν πειράζει, έχω εφεδρικό. Να σας πω ότι εγώ την πραλίνα μου την έκανα στο ακόμα πιο μικρό μίξερ, σε αυτό. Εδώ. Σε αυτό το έκανα. Αυτό. Έχει διπλές λεπίδες και είναι super duper, είναι πιο δυνατό από αυτό. Αλλά εγώ το δοκίμασα στο απλό το μιξεράκι και βγαίνει μια χαρά. Οπότε, επειδή θα κάνω πάρα πολύ θόρυβο τώρα και για ένα λεπτάκι δεν μπορώ να σας μιλήσω γιατί πρέπει να χτυπήσω τα φουντούκια μαζί με το σπορέλαιο και πρέπει να κάτσω εδώ πέρα, θα βρω τρόπο να σας απασχολήσω. Λοιπόν, οπότε, η συνταγή που δίνω στο site είναι η διπλάσια γιατί το έχω κάνει στο μεγάλο το μίξερ, οπότε την κόβω στη μέση. Βάζω 200 γραμμάρια φουντούκια καβουρδισμένα. Σε περίπτωση που τα φουντούκια σας είναι ομά, μην ξεκινήσετε τη συνταγή. Ψήστε τα στο φούρνο σε 160 βαθμούς 10-15 λεπτά μέχρι να γίνουν σεξι και μετά ξεκινήσετε τη συνταγή. Οπότε, πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ρίξουμε τα φουντούκια μέσα στο μιξεράκι. Εδώ. Α, μια χαρά τα πάω. Λοιπόν, φουντούκια μέσα στο μίξερ. Εδώ. Όλα μέσα. Και τα φουντούκια τι επαναλαμβάνουμε ότι είναι. Καβουρδισμένα. Αυτή είναι η γεύση που θα πάρουμε τελικά από την πραλίνα μας. Γιατί άμα δεν είναι καβουρδισμένα, no γεύση. Λοιπόν, μέσα εδώ πέρα θα προσθέσω το σπορέλαιο. Μην ακούσω ερωτήσεις τύπου μπορώ να βάλω ελαιόλαδο, μπορώ να βάλω λάδι καρύδας και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείτε να βάλετε τίποτα από όλα αυτά. Θέλουμε να βάλουμε σπορέλαιο, γιατί το σπορέλαιο είναι άγευστο και το χρειαζόμαστε μόνο για ένα πράγμα. Γιατί με το χτύπημα αυτό θα γίνει πουρές. Θα σας το δείξω και στη συνέχεια, θα καταλάβετε τι σας λέω. Καθώς χτυπάμε τα φουντούκια, αντί για να πάρουμε μία τριμμένα φουντούκια, το λάδι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να πάρουμε μία υφή στα φουντούκια μας σαν το ταχίνι. Το ταχίνι δεν είναι ρευστό. Αυτό θέλω να κάνω. Θέλω το μείγμα μου φουντούκι σπορέλαιο να γίνει ρευστό. Οπότε τώρα σταματάω να μιλάω και για 2-3 λεπτάκια θα χτυπάω στο μίξερ. Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε με. Μόνο λάδι και φουντούκια στην αρχή. Τίποτα άλλο. Α, μη βάλετε τίποτα άλλο, αλήθεια. Λοιπόν.
Λοιπόν, σταματάω λάξτε το μίξερ μου για να σας δείξω ένα βήμα. Κοιτάξτε εδώ που άρχισε να γίνεται πουρές, να γίνεται σαν ταχίνι, το βλέπετε. Αυτό εδώ, άμα είχαμε καραμελώσει τη ζάχαρη και το χτυπούσαμε μαζί με το φουντούκι, θα έμοιαζε κάπως έτσι και θα λεγόταν πραλίνα φουντουκιού. Λοιπόν, συνεχίζω το χτύπημα, επιμένω, γιατί αυτό το πράγμα θέλω να γίνει ακόμα πιο ρευστό. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Α, μπορώ να πιω το καφέ μου. Μην ανησυχείτε, το μιξεράκι σας θα την παλέψει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κάνουμε πραλίνα φουντουκιού, δεν θέλω να φοβάστε. Άμα βάλετε τώρα μέσα ζάχαρη ή κακάο ή τη σοκολάτα, το μίξερ θα καεί. Άμα απλά χτυπήσετε τα φουντούκια μαζί με το σπορέλαιο όπως σας λέω, το μίξερ θα την παλέψει και θα κάνει την πιο υπέροχη πραλίνα που έχετε φάει ποτέ σας. Θα είναι πάρα πολλά καλή, θα είναι πάρα πολλά σεξι, πάρα πολλά γευστική, πάρα πολλά ομόρφη και πάρα μα πάρα πολλά σοκολατένια. Μπορώ να πω ότι μετά από αυτήν την πραλίνα, θα νομίζω ότι έχετε πάει στο UK. Οπα! Μα θα σας φέρω εδώ, γιατί κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έχει γίνει εντελώς ρευστό, Παναγία μου. Εντάξει, έχω φτιάξει και ένα κέικ πραλίνας με την πραλίνα που έχω εδώ. Κοιτάξτε. Κέικ πραλίνας. Εγγύηση, πετρετζίκη, συνταγάρα δεν υπάρχει. Και εγώ είμαι εδώ. Θα σας κατεβάσω λίγο. Ωπα, κατέβηκε πολύ. Ανέβηκε πάλι. Yes! Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο ρευστό που έχει γίνει το μείγμα. Έχει γίνει νεράκι. Το βλέπετε? Όταν επιμένετε και χτυπήσετε αρκετά τα φουντούκια μαζί με το λαδάκι όπως σας έχω δείξει, θα γίνει νερό. Τώρα, επειδή χτυπάω πάρα πολύ ώρα, αυτό που θα παρατηρήσετε στο μίξερ σας είναι ότι δεν ζεστάθηκε το μίξερ, αλλά ζεστάθηκε το μείγμα. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να ζεσταθεί το μείγμα για να μπορέσει να λιώσει τη σοκολάτα καθώς τη ρίξουμε μέσα. Κοιτάξτε εδώ, είναι η σοκολάτα να έχει. Το μείγμα μου αυτή τη στιγμή καίει, ζεματάει. Γιατί τριβεί. Απλά τα πράγματα. Άμα είμαστε στη φυσική. Όταν χτυπάμε κάτι πάρα πολύ ώρα, δημιουργείται θερμότητα. Οπότε, τώρα με το που δημιουργήθηκε θερμότητα, τι θα κάνω? Βήμα νούμερο 2. Ρίχνω μέσα τη σοκολάτα μου. Εδώ. Κομμάτια, βλέπετε. Γιατί, εντάξει, είναι φανταστικό αυτό που γίνεται, κοιτάξτε, είναι νεράκι. Αλλά είναι ζεστό, οπότε επειδή είναι ζεστό τι θα κάνει, θα λιώσει τη σοκολάτα. Αλλιώς άμα δεν ήταν ζεστό τι θα γινόταν η σοκολάτα, θα έκαιγε το μίξερ. Οπότε πολύ σημαντικό, χτυπάμε αρκετά στην αρχή τα φουντούκια μας μαζί με το λαδάκι μας. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη σοκολάτα μας. Και αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ότι η σοκολάτα έλειωσε κατευθείαν. Γιατί? Γιατί το μείγμα μας ήταν ζεστό. Ενώ φυσιολογικά, άμα βάλουμε σοκολάτα μέσα στο μίξερ να το χτυπήσουμε, τι γίνεται? Τίποτα. Απλά καίγεται το μίξερ. Τώρα επειδή το μείγμα μας ήταν ζεστό, η σοκολάτα μας έχει λιώσει. Και θέλετε να σας τα αποδείξω? Τώρα αμέσως. Κοιτάξτε. Το μείγμα άλλαξε χρώμα και έγινε σοκολατένιο. Καλά, βαριέμαι όλη την ώρα να έχω δίκιο, αλλά ειλικρινά σας λέω, ώρες νιώθω πάρα πολύ περήφανος. Λοιπόν, τελευταίο βήμα. Ρίχνω μέσα τώρα τα στερεά μου υλικά που θα πήξουν την πραλίνα μου. Ουσιαστικά ρίχνω την άχνη ζάχαρη, γιατί άμα ρίξω κανονική ζάχαρη δεν θα λιώσει ποτέ και θα κάνει κρούτσου κρούτσου στο στόμα. Ξαναλέω ότι αυτή είναι η δικιά μου εκδοχή της πραλίνας για να την κάνετε εσείς σπίτι εύκολα. Εγώ στο μαγαζί έχω το Thermomix. Οπότε κάνω καραμέλα κανονικά και κάνω την κανονική πραλίνα. Αλλά αυτή την πραλίνα μπορείτε να την κάνετε όλοι σας. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και το κακάο. Εδώ. Ξανακλείνω το μίξερ. Και τώρα το μίξερ μπορεί να χτυπήσει το μείγμα. Πριν δεν μπορούσε να το χτυπήσει γιατί ήταν όλα στερεά. Οπότε, χτυπάω λίγο ακόμα. Εδώ. Και θα σας αλλάξω μεριά γιατί καίγεστε από το φως εδώ πέρα. Λοιπόν, χτυπάω.
Και ακούστε πώς ζωρίστηκε το μίξερ κατευθείαν, γιατί το μείγμα μου είναι σφιχτό. Κοιτάξτε εδώ. Με το πανεγατέψω την άχνη μαζί με το κακάο, κοιτάξτε εδώ, έχει πήξει. Και έχει γίνει η κλασική πραλίνα φουντουκιού που μας αρέσει. Τώρα, σε περίπτωση που τη θέλετε έτσι όπως είναι, σφιχτεί πάρα πολύ για να την κάνετε σπρεντ άλυμα, την αφήνετε ως έχει. Σε περίπτωση όμως που θέλουμε να την αραιώσουμε λίγο, τι κάνουμε? Άντε, γεια. Μισό. Έρχομαι. Θα προσθέσω ελάχιστο σπορέλαιο ακόμα. Και όταν λέω ελάχιστο σπορέλαιο, με δύο κουταλιές της σούπας σπορέλαιο, το μείγμα μας θα γίνει ρευστό. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα τα αφήνω εντελώς πάνω σας, Νταϊάννα, να το γράψουμε και στη συνταγή, στα κορίτσια από τα social, ότι το μείγμα μας εδώ πέρα βγαίνει spread. Σε περίπτωση που θέλουμε πιο αραιό, να γίνει πιο έτσι, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγο σπορέλαιο. Οπότε, χτυπάω λίγο ακόμα. Και με το που πήγε το σπορέλαιο μέσα, ακούστε, δυνάμωσε το μίξερ, γιατί αραίωσε το μείγμα μου. Και κοιτάξτε εδώ. Με δύο κουταλιές σπορέλαιο το μείγμα μου είναι ρευστό. Εδώ. Εμένα μου αρέσει έτσι η πραλίνα, η αλήθεια είναι. Και να σας πω ότι όσο τα αφήνουμε να κρυώνει, καθώς θα κρυώσει και η σοκολάτα, το μείγμα θα πήξει. Έχω σοκολάτες. Το μείγμα θα πήξει λίγο ακόμα. Είμαι καταπληκτικός. Είμαι καταπληκτικός γιατί εγώ δεν συγκλονίζομαι να κάνω συνταγές και να σας δείχνω το πόσο άμα μπορώ να μαγειρέψω ή δεν μπορώ να μαγειρέψω. Το θέμα μου είναι να σας δείχνω συνταγές και να μπορείτε να τις κάνετε σπίτι και να τρελαινόσαστε εσείς. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι κάτι μοναδικό, κάτι φανταστικό και κάτι που θα αρέσει σε όλους. Οπότε, γιατί μπορείτε να το φτιάξετε όλοι, άσχετα που είναι μια παραλλαγή της πραλίνας, γιατί η πραλίνα, ξαναλέω ακόμα μια φορά, γίνεται με καραμέλα, είναι μια συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Και δεν είναι γκανάζ, σοκολάτα λιωμένη, είναι πραλίνα. Και από τις μάρκες της πραλίνας που παίρνετε στην αγορά, όλες τις μάρκες, είμαι σίγουρος πως σας αρέσει 10 φορές παραπάνω. Σε περίπτωση που ακολουθήσετε ακριβώς τη συνταγή μου, βάλτε σοκολάτα γάλακτος, σε περίπτωση που δεν έχετε σοκολάτα γάλακτος κακός, με τη σοκολάτα γάλακτος απογειώνεται η πραλίνα, αλλά άμα δεν έχετε, βάλτε κανονική, δεν με πειράζει, μισό λεπτό να διάσω αυτό εδώ. Έλα. Και εδώ. Άντε γεια, κοιτάξτε. Δηλαδή πόσο εύκολο είναι να ετοιμάσεις μισό κιλό πραλίνα. Μισό κιλό. Εδώ. Και έκανα τη μισή δόση. Γιατί άμα κάνετε ολόκληρη τη δόση που έχω στο site και στο βίντεο, θα κάνετε ένα κιλό πραλίνα. Ένα κιλό πραλίνα νομίζω πως μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε όλες τις ερωτικές απογοητεύσεις που έχετε στη ζωή σας. Μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να έχετε στη δουλειά σας. Μπορεί να σας βοηθήσει ακόμα και στο να χάσετε κιλά. Πώς? Άμα φας μισό κιλό πραλίνα, νομίζω σου κόβεται η όρεξη και δεν μπορείς να φας τίποτα άλλη μέρα. Οπότε μισό κιλό πραλίνα έχει. Να μην έχει 2.500 θερμίδες. Εμένα η διατροφολόγος μου, η Άννα Μαρία Μπορνάκη, η διατροφολόγος που έχουμε στο site, actualdesigs.com, γιατί έχουμε διατροφολόγο για όλες τις συνταγές μας σε περίπτωση που δεν το έχετε παρατηρήσει. Άμα το έχετε παρατηρήσει, καλώς, σημαίνει πως καταλαβαίνετε ότι κάνουμε δουλειά. Μου έχει πει ότι η μεταβολική μου ηλικία είναι, με έχει βγάλει σύμφωνα με τις μετρήσεις, 18 χρονών και μπορώ να καταναλώνω την ημέρα ή 4.000 ή 5.800 θερμίδες. Οπότε, άμα εγώ καταναλώνω 6.000 θερμίδες την ημέρα και η πραλίνα είναι 2.500 θερμίδες, μπορώ να φάω αυτή. Μπορώ να φάω τη διπλάσια ποσότητα, άρα μπορώ να φάω ένα κιλό πραλίνα την ημέρα και πάλι δεν θα μου φτάνουν θερμίδες. Θα πρέπει να φάω και κάτι άλλο. Οπότε, η πραλίνα μας είναι εδώ, έτοιμη, δυνατή. Δεν θα σας πω πώς θα τη σερβίρετε. Εγώ έχω ένα υπέροχο κεκάκι εδώ πέρα. Θα κόψω ένα κομμάτι. Το κέικ είναι πραλίνας. Συγγνώμη που το κάνω, ήταν οι απογευματινές μου ανησυχίες. Ήταν να κάνω λίγο κέικ πραλίνας. Οπότε κόβω ένα κομμάτι. Σκεφτείτε ότι αυτό το κέικ έχει αποκλειστικά γεύση πραλίνας. Εδώ και εδώ. Δύο κομμάτια θα φάω, δεν θα το παρακάνω γιατί είναι βράδυ. Και ένα πιατάκι. Πώς κατάφερα
να κάνω μία πλανά σοκολάτα και να λερώσω το σασκεύι. Ένα Θεό ξέρει. Λοιπόν, βάζω 2 κομμάτια κέικ πραλίνα. Το κέικ πλανά θα σου το δώσω σε αύριο. Θα τα ανεβάσω τη συνταγή. Και θα ρίξω και την πραλίνα από πάνω. Οπότε ξαναλέω ότι είναι ρευστή γιατί ήθελα να την κάνω ρευστή. Έβαλα το παραπάνω λάδι. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε το παραπάνω λάδι, δεν βγαίνει ρευστή. Οπότε, δυστυχώς, αυτό θα είναι το βραδινό μου γλυκό. Θα είναι πραλίνα σοκολάτας χειροποίητη με χειροποίητο και πραλίνας και δυστυχώς θα πρέπει να τα απολαύσω μπροστά σας. Αυτή η πραλίνα είναι liquid sex. Είναι υγρό σεξ. Δεν χρειάζεται τις μέρες καραντίνας, χρειαζόμαστε πάντα σε μικρά μπουκαλάκια κάποια πράγματα για να ξεπερνάμε οτιδήποτε χάνουμε λόγω της καραντίνας. Νομίζω πως αυτό θα καλύψει τους πάντες. Με αυτή την πραλίνα όλες οι γυναίκες δεν θα έχετε ανάγκη κανέναν άντρα και όλοι οι άντρες δεν θα έχετε ανάγκη καμία γυναίκα. Αρκεί να κάνετε κάθε μέρα ένα κιλό. Φανταστική συνταγή, κάντε την. Αύριο το πρωί τι κάνω. Τι κάνω. Α, ναι! Αύριο το πρωί θα κάνω την περίφημη τυρόπιτά μου. Πρέπει να σηκωθώ στις 5 να την ψήσω, να την ετοιμάσω. Οπότε εντάξει, έχουμε ακόμα ώρα. Φιλάκια πολλά. Αυτά. Ωραίο μαλλί, φίτο ντίντο και σε λέω είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Τα λέμε αύριο το πρωί και αύριο το απόγευμα, διπλό επεισόδιο και μεθαύριο το πρωί και μεθαύριο το απόγευμα. Γεια σας.